κάποια μέρα και μου περίφερα. Για 5 λεπτά δεν είναι λόγος. Όχι, εγώ εσείς. Εμείς. Δύο τραγουδάκια ακόμα. Δύο τραγουδάκια όσα θέλετε. Έλα, εδώ. Oh!
έχει τις ευχές από όλους τους πατριώτες. Το έχουμε γούρι κάθε παραμονή να πείτε το κλαρίνο στο Μαξιό. Είμαστε καλά, καλή χρονιά. Είμαστε καλά, καλή χρονιά. Πάμε καλά χρονιά. Ο πρόεδρος, πάντα ο πρόεδρος. Να είσαι γερός. Πάντα καλά, καλή υγεία, καλά οικογενειακή ευτυχία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όλοι οι Μερακλείδες ήρθαν να σου ευχηθούν χρόνια πολλά, υγεία, οικογενειακή ευτυχία και να οδηγείτε τους Έλληνες στον σωστό δρόμο. Ο Βασίλης Ουγκαζόνης, καθηγητής και χωροδιδάσκαλος, έχει να σας δώσει κάποια δώρα. Δεν είναι πρωτοχρονιάτικα, είναι τα γιοφύρια μας. Έτσι, ο κύριος Γκαζόνης. Πρόεδρε, σας δίνουμε το γεφύρι της Πλάκας. Ξέρουμε ότι έχετε ενδιαφερθεί πάρα πολύ και είμαστε σίγουροι ότι θα το δούμε πάλι επί της Πρωθυπουργίας σας να στηθεί όπως είναι. Ακόμα θέλουμε να σας δώσουμε και το γεφύρι της Άρτας, αυτό το ωραίο το στολίδι, το οποίο χρειάζεται φροντίδα καθώς διάρκειας, γιατί να μην έχει την τύχη του γεφυριού της Πλάκας. Ξέρουμε, όποτε χρειάζεται κάποια φροντίδα, θα έχετε και το μυαλό σε αυτό το ωραίο το στολίδι. Έχει χτιστεί η γυναίκα του Μάστορα, οπότε δεν έχει πρόβλημα. Εμείς δεν μπορέσαμε. Ακόμη πρόεδρε, θέλω να σας ενημερώσουμε για το καγκελάρι που παρουσιαστήκαν από πολλά χωριά, έχουν πάνω από 20 τραγούδια, 24. Εμείς οι Μερακλείδες συντονίσαμε με άλλους πολλούς συλλόγους της Ηπείρου και το μεταφέρουμε κάθε χρόνο τουλάχιστον σε δύο πόλεις της Ελλάδας. Μεγάλες πόλεις, το παρουσιάζουμε και όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε 15 χρόνια και έχουμε μαζέψει όλο αυτό το υλικό, θέλουμε μέσα από το έχουμε επιθυμία του Υπουργείου Πολιτισμού να το εκδώσει, να αφήνει να μην χαθεί όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε. Και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, ξέρουμε ότι θα το φροντίσετε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε γεροί, να είστε καλά. Τώρα ο κύριος Μπουκουγιάννης, Ζώστομος, είναι συγγραφέας. Μερακλής από το Τετράκο. Και Μερακλής, δεκίστη, είναι το Χουριανή. Οι Σιβάκηδες, οι Μίγεροι και Μιγερίτες, οι Σπαΐδες από εδώ, υπάρχει περίληψη μέσα. Δύο οικογένειες που από το, πριν από το 1800, από Κατσόνη μέχρι το 1945 και 50, ήταν ηγέτες στην περιοχή. Τετρακομίτες και μεγαλοχαρίτες οι άλλοι. Ο στρατηγός Λεωνίδας Παΐς ήταν υπουργός επί πλαστήρα, το 1952. Να είστε καλά. Τώρα, ο κύριος Μποκουβάλας έχει προϊόν από την Ήπειρο, γνήσιο. Σίγουρο. Εγώ δεν μπορούσα να φέρω κάτι άλλο. Καλύτερο, ήθελα Τσίπρο για τον Τσίπρα. Είπα στη γυναίκα σας να σας δίνω από λίγο, να έχει το κεφάλι νυφάλιο. Δεν ξέρει αυτή, αυτή είναι η νύφη. Πώς δεν ξέρει. Αμέσως έστειλε για ποτήρια τώρα. Έστειλε για ποτήρια. Να πίνετε από λίγο γιατί έχει πολλά προβλήματα η χώρα και πρέπει να το ξέρει. Όπως βρήκες νύφη μου, πρέπει να το πίνεις το τσίπρο. Θα δώσω στην κυρία Μπαζάνα αυτό γιατί θα κεράσει. Εδώ το τσίπρο. Παίδρε, θέλουμε μια φωτογραφία. Ελάτε να βγάλουμε. Να βγάλουμε μια φωτογραφία μας. Έλα οι γυναίκες μπροστά. Ελάτε. Ανοίξτε να βγάλουμε όλοι μια φωτογραφία.
να φεύγετε να πάρουμε και υπόλοιπα. Πάρτε, φύγετε εσείς. Όχι, λέω, πλέον, ναι, πλέον από εκεί.